Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι οι ειδήσεις του Όμνια TV. Κατά τη διάρκεια περιοδίας, σε σημεία κλειδιά για το ζήτημα της λεγόμενης παράνομης μετανάστευσης στον Εύρο, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Μανώλης Όθωνας δήλωσε πως σε λίγες εβδομάδες θα εγκατασταθεί ο ανάδοχος εργολάβος για να προχωρήσει η διαδικασία κατασκευής φράχτη που θα εμποδίζει τη διέλευση των μεταναστών από τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Σε λίγες εβδομάδες, δήλωσε ο Υφυπουργός, μετά τον προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, θα εγκατασταθεί η ανάδοχος εταιρεία για να ξεκινήσει το έργο του τεχνητού εμποδίου στη χερσαία ζώνη. Με την ολοκλήρωσή του θα υπάρξει μια καλύτερη επιχειρησιακή στόχευση, η οποία ενδεχομένως και θα ενισχυθεί με πλωτά μέσα επιτήρησης της παραποτάμιας περιοχής. Με αυτούς τους τρόπους προσδοκούμε, δήλωσε ο Υφυπουργός, η επιτήρηση των συνόρων μας μέσα στο 2012 να παρουσιάσει σημαντική και ουσιαστική βελτίωση. Σε κατάληψη του κτηρίου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό, προχώρησαν από τις 7 το πρωί σήμερα έως και τη λήξη του ωραρίου εργασίας οι εργαζόμενοι, αντιδρώντας στο μέτρο της εργασιακής εφεδρείας. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το μέτρο της εφεδρείας όχι μόνο δεν εξοικονομεί χρήματα για το κράτος, αλλά στην περίπτωση της ΗΠΑ είναι η αιτία για το χάσιμο δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μετά το πρωτοδικείο Καλαμάτας και το μονομελές πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης εξέδωσε προσωρινή διαταγή κατά της ΔΕΗ, προκειμένου να μην προχωρήσει σε διακοπή ρεύματος μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου σε 34 άτομα. Πρόκειται για πολίτες που είναι είτε άποροι, είτε άνεργοι, είτε ανάπηροι και σύμφωνα με την απόφαση η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος συνιστά προσβολή της αξιοπρέπειάς τους. Με την απόφασή του, το δικαστήριο ζητά να μην υπάρξει καμία επίπτωση κατά των συγκεκριμένων ατόμων μέχρι να εκδικαστεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει οι ίδιοι κατά της ΔΕΗ, ζητώντας να κηρυχθεί οριστικά παράνομο το μέτρο. Αυτοκινητοπομπή αλληλεγγύη στους περίπου 400 απεργούς της ελληνικής Χαλιβουργίας, που συνεχίζουν να απεργούν για 28η ημέρα, πραγματοποιήθηκε χτες Κυριακή στον Ασπρόπυργο. Οι απεργοί διεκδικούν την άμεση επαναπρόσληψη των 34 απολυμένων συναδέλφων τους και αντιδρούν στις προσπάθειες της εργοδοσίας να επιβάλλει εκπεριτροπής εργασία και μείωση μισθών. Συμπαράσταση στην απεργία έχουν εκφράσει κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα άνθρωποι από πολλά μέρη της Ελλάδας, αλλά και από την Ινδία, καθώς αντιπροσωπεία συνδικάτου από το Νέο Δελχή επισκέφθηκε τους απεργούς. Άγνωστη μέχρι στιγμής ομάδα ανατείναξε σήμερα τα ξημερώματα Αιγυπτιακό αγωγό φυσικού αερίου που τροφοδοτεί την Ιορδανία και το Ισραήλ. Η 20ετή συμφωνία Αιγύπτου-Ισραήλ που είχε υπογραφεί επί Μουμπάρακ δεν θεωρείται αποδεκτή από την πλειοψηφία των Αιγυπτίων καθώς το φυσικό αέριο πωλείται σε χαμηλή τιμή. Παράλληλα, η πρώτη φάση των εκλογών στην Αίγυπτο διεξάγεται σήμερα με σημαντικές ελλείψεις όπως τη μη έγκαιρη ή και καθόλου προσέλευση δικαστικών λειτουργών σε πολλά εκλογικά τμήματα και τη μη έγκαιρη διανομή ψηφοδελτίων. Στις εκλογές λαμβάνουν μέρος πάνω από 50 κόμματα, μεταξύ των οποίων η Μουσουλμανική Αδελφότητα, που μποϊκοτάρισε τις τελευταίες διαδηλώσεις κατά των στρατιωτικών, αλλά και μικρότερα κόμματα σαλαφιστών μουσουλμάνων. Πολλοί Αιγύπτιοι, ωστόσο, αναφέρουν ότι θα απέχουν από τις εκλογές, μη θέλοντας να νομιμοποιήσουν το στρατιωτικό καθεστώς. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από το Όμνια TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ. We'll be right back.